Σίγουρα περιμέναμε περισσότερο, μεγαλύτερο ακροατήριο. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για το πιο συνταρακτικό γεγονός που συνέβη στον τόπο μας. Σεισμός 13 Μαΐου 1995. Είναι συνυφασμένο πλέον με την ιστορία του τόπου μας. Ένα γεγονός το οποίο έχει, όπως και να το κάνουμε και με την αποχή μας ακόμα, αφήσει ανεξίτηλες τις αποτυπώσεις του στη μνήμη των κατοίκων που ζήσαμε τον μεγάλο σεισμό, αλλά ταυτόχρονα είναι και στη μνήμη του τόπου και του τοπίου. Του τόπου, γιατί είναι γεγονός ότι έχει μεταβληθεί από εκείνη την ημέρα και μετά, και του τοπίου, το οποίο έχει αλλάξει η εικόνα του τοπίου, των χωριών μας, της αρχιτεκτονικής, έχουν αλλάξει από την ημέρα αυτή και μετά στον νομό μας, στον τόπο μας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, γιατί λειτουργήσε σε ό,τι έχει σχέση και με την οικονομία του τόπου, αλλά ακόμα και με την πληθυσμιακή αναφορά του τόπου μας. Υπάρχει η αναφορά πριν το σεισμό, στις μέρες του σεισμού και μετά το σεισμό. Η περιοχή των Βεντζίων πριν από το σεισμό, δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε μια κάποια πληθυσμιακή αφέμαξη, αλλά ήταν συγκεκριμένη σε ένα μικρό ποσοστό. Μετά το σεισμό, τα χωριά των Βεντζίων ερήμωσαν στην κυριολεξία. Βλέπετε λοιπόν μια μεταβολή πολύ σημαντική. Μια δεύτερη μεταβολή πολύ σημαντική είναι εκείνες οι πληθόκτιστες ή αν θέλετε οι πετρόκτιστες κατοικίες, και οι πληθόκτιστες και οι πετρόκτιστες, που για τους νέους δεν έχουν μνήμη πώς ακριβώς ήταν, θα τις βλέπω σε φωτογραφίες, κατέρευσαν όλες. Χόρεψαν το χορό του Αγγέλαδου και ισοπεδώθηκαν. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Όπως και οι ναοί, οι εκκλησίες που είχαμε στα χωριά κτλ. Και αυτές ισοπεδώθηκαν την 13η Μαΐου του 1995. Οι κατοικίες εκείνη την περίοδο και στα Γρεβενά ακόμα, γιατί είχαμε πρόβλημα πάρα πολλών κατοικιών, οι οποίες ήταν ετοιμόρροπες για να πέσουν, ορίστηκαν σαν ακατάλληλες και γκρεμίστηκαν ή δημιουργήθηκαν άλλες υποδομές στήριξης, ώστε να αντέξουν σε κάποιους επερχόμενους σεισμούς. Ήταν με ελάχιστο σίδερο πολλές από αυτές και με πολύ μικρές ποσότητες τσιμέντου. Βλέπετε λοιπόν ότι και εδώ αυτό αποτυπώνεται πλέον εντελώς διαφορετικά στη μνήμη την ιστορική του τόπου μας. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω, όπως και με την πληθυσμιακή αφέμαξη αμέσως μετά του σεισμού, είναι την πρόταση που είχε κάνει, την προτροπή περισσότερο πρόταση, που είχε κάνει ο τότε Υπουργός Υπεγωδέ, που είπε ότι θα μπορούσε να γίνει στην πόλη, στο χώρο των Βεντζίων, μια αγροτούπολη που να συγκεντρωθούν, να συνενωθούν και να συνοικήσουν όλοι οι κάτοικοι των Βεντζίων. Αν αυτό τότε γινόταν, δεν θα είχαμε αυτή την πληθυσμιακή αφέμαξη. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει πληθυσμός, δεν υπάρχει και οικονομία. Δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Όλα αυτά λοιπόν τα έχουμε γευτεί. Και αυτό επισημαίνεται, αν θέλετε, στις παραλήψεις της τότε τοπικής ηγεσίας του τόπου μας. Στις παραλήψεις, του τονίζω, της τότε πολιτικής ηγεσίας, της τοπικής πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας. Γιατί η πρόταση έγινε. Όλα αυτά λοιπόν συνέχουν και αυτά ξεκινάνε και από μια διάθεση αυτοκριτικής και κριτικής, αν θέλετε, εκείνης της περίοδου. Γιατί ένας τόπος που δεν πιάνει αυτές τις δυνατότητες των ευκαιριών που παρουσιάζονται μετά από μια καταστροφή για να επανακάμψει και να δρομολογήσει την ανάπτυξή του, αυτός ο τόπος δείχνει ότι είναι
είτε ανεπαρκής σε ανθρώπους και σε μυαλά, είτε ολιγόρησε ή οι παραλήψεις του είναι τέτοιες οι οποίες σηματοδότησαν την εξέλιξη, την οικονομική, την κοινωνική, την πληθυσμιακή αυτού του τόπου. Όλες λοιπόν αυτές οι εικόνες, οι αναμνήσεις, έγιναν με μια όμορφη, χαριτωμένη πρόταση, θα έλεγα, από την κυρία Ράσιου, την Άννα, τη γεωλόγο μας, η οποία θέλησε να φέρει τις μνήμες εκείνης της περίοδου και εμείς σαν βιβλιοθήκη δεχτήκαμε να τη φιλοξενήσουμε και να δώσουμε αυτήν την πολιτική διάσταση για να μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα βλέποντας και αντιμετωπίζοντας το μέλλον. Αλλά να χρεώσουμε και ευθύνες για αυτούς οι οποίοι δεν είδαν και δεν προέβλεψαν τότε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν. Υπάρχει ένα άρθρο τότε στις εφημερίδες για την Βεντζιούπολη, χτίστε εδώ και τώρα την Βεντζιούπολη. Δεν το κατάλαβαν ποτέ, δεν το κατανόησαν, δεν το αγνόησαν εντελώς, ίσως και να μην το διάβασαν. Δεν ήταν θέμα όμως σύλληψης ενός ανθρώπου που έγραψε ένα άρθρο εκείνη την περίοδο για τη συνένωση των Βεντζίων κτλ. Ήταν περισσότερο ότι οι ίδιοι θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα αντανακλαστικά για να δουν την επόμενη μέρα σε αυτόν τον τόπο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να επισημάνω ότι οι κατοικίες που χτιστήκαν, και μιλάμε για πάρα πολλές κατοικίες, η πολιτεία ήταν όντως πάρα πολύ γαλαντόμα, αν θέλετε, στην υπόθεση του νομού Γρεβενών και της αποκατάστασής του και έκτισε υποδομές, έκτισε κατοικίες σε όλο τον νομό. Από τον ορεινό όγκο μέχρι και το τελευταίο δοκιμαζόμενο χωριό που έζησε από κοντά την υπόθεση του σεισμού, δηλαδή ήταν στον πυρήνα του σεισμού στα Βέντζια. Χτίστηκαν και άλλαξε εντελώς η εικόνα τους και η αρχιτεκτονική τους, αυτά που σας είπα, η αρχιτεκτονική των χωριών, αυτό που σας είπα στην αρχή της ομιλίας μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δεχτούμε την εισήγηση και το ταξίδι στη μνήμη, έτσι, της κυρίας Ράσιου και αμέσως μετά θα ανοίξουμε κατάλογο για συζήτηση και για τοποθέτηση από το ακροατήριο. Σας ευχαριστώ πολύ.